Μεγάλη κατάκτηση. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή, πιστεύω, και του χρόνου να συνεχίσουμε. Και ελπίζω να είμαστε και του χρόνου πρωταθλητές. Πάντα επιτυχίες. Δεν ξέρω πώς είδες αυτόν τον αγώνα, αν κρίθηκε η τύχη, αν κρίθηκε στα σημεία. Άξια στον τελικό. Και αυτός που κέρδισε στις λεπτομέρειες κέρδισε και το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Δικαιωματικά νομίζω αυτό το κύπελο σου ανήκει αποκλειστικά. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Είναι σε όλη την ομάδα το κύπελο, σοβαρά. Το κύπελο είναι σε όλη την ομάδα, όμως εσύ έβαλες το τελευταίο πέναλτι, ξελάθισες. Έτυχε. Βάλαν κι άλλα παιδιά. Και όλα τα μάτς κερδίστηκαν με ομαδική δουλειά. Και αν δείτε, δεν έχουμε κανένα παίχτη που ξεχωρίζει σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αν το δεις και στον πίνακα, σκόρερ και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι έχετε. Εσύ πρέπει να έχεις 6 MVP, έχει 5 MVP ο Γιώργος που μιλήσαμε πριν, ο αρχηγός. Είναι μια ομάδα που είναι μοιρασμένη. Συγχαρητήρια στη διοργάνωση. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Συγχαρητήρια. Δεν είναι στημένο, το είπα από μόνος μου. Τι δήλωση να κάνω. Ήμουν εδώ για δήλωση. Εσύ. Δεν τα πάω καλά. Τι πιστεύεις ότι έκανε τον τελικό. Τον τελικό έκανε δύο λάθη. Δύο σούτ μας έκανε στον το παιχνίδι, δύο γκολ. Και εκεί έκανε το παιχνίδι. Χάσαμε το πέναλτι, από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε. Δηλαδή τύχη. Όχι τύχη. Αυτό έγινε βέβαια, αυτό έγινε. Ωραία, σε αυτό με θύμισε λίγο Αναστασιάδη, αλλά εντάξει. Πάμε. Κατά τον άνθρωπο που έκλεισε την παράσταση στα γήπεδα επί 13 αγωνιστικές, μία θύμιση. Μου βάζετε δύσκολα, ρε παιδιά. Καταρχήν, εύχομαι να αγωνίζεστε πάντα έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς των αγώνων, των αθλημάτων, να το πούμε και έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Όσο γίνεται να έρχεστε ακόμη περισσότερο και ειδικότερα στα 5x5, γιατί αυτά σας φέρνουν πιο κοντά και στο άθλημα και στη διαιτησία. Δεν είναι όπως είναι το μεγάλο το 11x11, διότι οι διαιτητές είναι πολύ πιο μακριά από το φύλαθλο και από τους παίχτες, ενώ σε αυτά τα γήπεδα είναι πιο κοντά, άρα θεωρείται, μπορούμε να το πούμε, σαν μια μικρή οικογένεια ποδοσφαιρική. Λοιπόν, εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και στα υπόλοιπα τουρνουά σας, αν συνεχίσετε. Θα συνεχίσετε, αυτό είναι σίγουρο. Και σας εύχομαι ακόμα μεγαλύτερη υποδομή και μεγαλύτερο ζήλο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του ενός μεγάλου διαιτητή που από χρόνια ήταν παρατηρητής διαιτησίας στην Άλφα Εθνική και τώρα έχουμε την τιμή να μας φερίζει στα δικά μας πρωταθλήματα. Κάρτα! 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 Κάρτα!